Το νομοσχέδιο, που καταργεί ουσιαστικά τα πλαστικά μια χρήση, φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί φέτο και να τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2021, ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή από το καθορισμένο. Το νέο νομοσχέδιο, εκτό από την απαγόρευση των πλαστικών μια χρήση, προβλέπει και τη θέσπιση κινήτρων για επαναχρησιμοποίηση και ενίσχυση τη ανακύκλωση. Ε, εντάξει, πρέπει να καταργηθεί. Άμα υπάρξουν άλλα πράγματα, να καταργηθούν τα πλαστικά. Ε, βεβαίω. Τα βάζω σε ανακύκλωση εγώ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η υποχρέωση των παραγωγών θα αποτελεί η κάλυψη του κόστου περιβαλλοντική διαχείριση των προϊόντων του όταν γίνονται απόβλητα μέσω συστημάτων ανακύκλωση ή δράσεων καθαρισμών ακτών από πλαστικά. Παράλληλα, θεσπίζεται η σφορά 4 λεπτών συν ΦΠΑ για τα πλαστικά μια χρήση, ενώ επιχειρήσει στον τομέα τη μαζική εστίαση θα υποχρεώνονται να κάνουν χρήση εναλλακτικών προϊόντων. Επίση, σε αθλητικού και δημόσιου χώρου θα έχουν υποχρέωση διάθεση πόσιμου νερού από κοινόχρηστε για να μην να κοιτάξουμε να βαστάμε εμεί το τζαντούλα μα, την υφασμάτινη, έτσι. Από τον Ιούλιο του 2021 θα σταματήσουν να διατίθενται τα πλαστικά καλαμάκια, μαχαιροπύρουνα, πιάτα από φελιζόλ, κύπελα από φελιζόλ, περιέκτε ποτών από φελιζόλ, αναδευτήρε, μπατονέτε, στηρίγματα μπαλονιών, πάση φύσεω προϊόντα που διασπώνται σε μικροπλαστικά. Πρέπει να τα λατώσουμε ώστε να τα καταργήσουμε εντελώ. Πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή το περιβάλλον μα και Τη ζωή Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίση επιστροφή χρημάτων στου πολίτε για ανακύκλωση, περιβαλλοντική σήμανση στα προϊόντα και έξι νέα συστήματα ανακύκλωση για αλλιευτικά εργαλεία από τσίγαρα, καθώ και κυρώσει παραβάτε για μη συμμόρφωση. Ε, Καθένα προσπαθεί να παίρνω ο χάρτη φιλτράκια, χαρτάκια όλα αυτά που περισσεύουν τα κερδά του, αντάκει τα πετάμε μετά. Και έχω και ένα φίλο που έχει αρχίσει τώρα μια πατέντα πανελίνια και βγάζει τέτοιο, όπως λένε, μπισκοτένια Στις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας συμπεριλαμβάνονται τα πλαστικά ποτήρια, περιέκτες τροφίμων, πλαστικές φιάλες, περιέκτες ποτών, σύστημα επιστροφής χρημάτων στον καταναλωτή, νέες προδιαγραφές όπως καπάκια προσαρτημένα στα μπουκάλια από το 2024, μπουκάλια από ανακυκλωμένο πλαστικό κατά 25% το 2025 και κατά 35% το 2030. Προβλέπεται επίσης σήμανση για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε πλαστικά ποτήρια, υγρά μαντιλάκια μιας χρήσης, είδη προσωπικής υγιεινής και καπνικά προϊόντα.